σημασία του, αλλά και λόγω όλων των σφαγιών που έβγαιναν και τόλισαν περίοδα τα πιάτα των Βυζαντινών. Ο Κεράκιος κόλπος οριοθετεί φυσικά τις δύο ευρωπαϊκές πόλεις. Στα δεξιά μας, την παλιά πόλη. Στα αριστερά μας, νέα πόλη, το Πέραν, ο Γαλατάς. Όπως κοιτάμε στα δεξιά, το τζαμί με τους 4 μιναρέδες και τα 10 μπαλκονάκια είναι το Σουλεϊμανί. Έχουμε αφήσει λοιπόν τον Κεράκιο, μπαίνουμε για τον Βόσφορο και στα δεξιά στο Πάντος έχουμε τη θάλασσα του Μαρμαρά ή αλλιώς Προποντίδα. Ο Βόσφορος είναι το σημείο που ενώνει τις δύο Ιππήρους, το ένα πόδι στο Παρθούμο ή αριστερά ακουβάει στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο και το άλλο στα δεξιά ακουβάει στη μεγαλύτερη Ήπειρο του κόσμου, στην Αθία. Θα κινούμαστε πρώτα κατά μήκος της Ευρωπαϊκής Ιεράς του Βοσφόρου. Στα αριστερά μας περνάμε την παλιά ελληνική στοιχεία Μαυροχώρη, και έκαναν μετάφραση, ονομάζεται Καράκιος. Τα περισσότερα κτίρια που βλέπετε ανήκουν στο κεντρικό λιμένακο του Αττικού Πόλεως. Εδώ λοιπόν αράζουν πολύ μεγάλα προσκερόφυλλα που κάνουν από όλο τον κόσμο, όπως και συζητήσαμε με κτίρια, αγωνιστικές, ναυπηγιακές εταιρείες. Κατά μήκος του Βοσφόρου θα δούμε τα άλλοτε ταπεινά ελληνικά ψαροπόρια, με το πέρασμα των αιώνων εξελίχθηκαν σήμερα τα αμυγότερα προάστια της Κωνσταντινούπολης της Ιππίας. Και συγκεκριμένη για πάρα πολύ κόσμο, όχι μόνο του Ιππό, αυτό είναι κάτι που το παραδέχονται οι περισσότεροι. Το συνολικό κύκλος του Βοσφόρου ανέρχεται στα 31,5 χιλιόμετρα και είναι πέρασμα. Η θάλασσα του Μαρμαρά και στο βάθος μπροστά μας οι συζητάνες πέτρες για να κοιτάξουν τη Μαύρη Θάλασσα. Ούτε άλλο, Βόσφορος από το άκουσμα και μόνο βαρύνει την ελληνική συνείδηση ανακοινώντας σύμφωνες νοσταλγία αλλά και μια αμφιόρατη μελαγχολία. Βόσφορος σημαίνει το πέρασμα της Αγελάδας, γιατί σύμφωνα με τον ελληνικό μύθο, ο Θεός Οδείας ήταν ερωτευμένος με την ιέρια Ήρα στην Ηρώ. Μόλις το ανακάλυψε λοιπόν η Ηρώ, ο Οδείας μετέτρεψε σε Αγελάδα για να μπορέσει να περάσει απέναντι στην Αθία. Διαβατημένη τότε θεά, έστειλε μια μπήκα να καταστήσει την Ελλάδα, κούπησε στον κόσμο για να τη δώσει, έτσι το ήταν ο Μαρία Βουσφόρο το πέρασμα της Αγελάδας. Ο πιο σημαντικός κύκλος, πολύ άξονα από τις μονοπολίες κρατάς της Ελλάδας, που περνάει στις χιλιάδες μέτρες για να καταστήσει την Αγελάδα. Φτάνουμε πολύ αδιαιτητικό και καλά είναι η μονοπιά του Βουσφόρου. Όταν όμως έχει τα μεγάλα μέσα ή την πλουσία ή την ιστορία σε όλο τον κόσμο, είναι θέμα χρόνου για να τα δοκώσει τα κόμπερ της μύτης. Το κάτω τμήμα είναι γραφεία και το πάνω είναι ξενοδοχείο. Ενώ από τους πρώτους Έλληνες που αγοράζαν εδώ ήταν ο Κόκαλης. Ακριβώς από κάτω που βλέπετε τους προβολείς είναι το στάδιο της Βεσίτας που το περάσαμε πριν από λίγο και από το συγκρότημα του Τζαμιού που χρήστηκε για τις Βεσμιαλές Παλιτέφανες και για 600 μέτρα μπροστά παρά και όχι έχουμε το παλάτι του Κορμά Μπαχτέ εκεί που ήμασταν πριν από λίγο. Όλη η εικόνα αυτή περιοχή όπως είπαμε ήταν κόλπος, επικομματώθηκε και έγινε το γνωστό παλάτι. 15 στρέμματα από παλάτι και 150 στρέμματα με όλους τους κλίκους. Πρώτα βλέπουμε το τμήμα του Σελαμίλη, όπως είπαμε το αντικό κομμάτι που ήταν για τους κλίκους και για τους υπαλλήλους. Και
Λοιπόν, το παλάτι του Ντολμά Μπαχτζέμ τελειώνει εδώ και φτάνουμε στο ναυτικό μουσείο τη περιοχή τη Βενφίκα, το παλιό ελληνικό μουσείο. Το ναυτικό μουσείο χρησιμοποιείται με την σήμερα πάρα πολλά μιλιάρια από την εποχή των Οθωμανών. Στην πλατεία βλέπουμε το άγραμμα και το μαυσολείο του Μπαρμπαρόσα. Είναι το
ζωντανή με φόντο την πρώτη γραμματική γέφυρα του Βοσπόρου που θα διανύσουμε εμείς αμέσως. Τα 50 χρόνια συμπληρώσεως της τουρκικής δημοκρατίας 29 Οκτωβρίου του 1973 το τουρκικό κράτος την παρέδωσε δουλεύτανε 3 ξένες εταιρείες. Γάλλοι, Άγγλοι, Γερμανοί. Από πυλώνα σε πυλώνα 1.074 μέτρα, ενώ από τις δύο πλευρές του Άγγλου, η άλλα 500 μέτρα. 100 μέτρα από τις πυλώνες προς τα πάνω, το βάρος της 33 μέτρα. Τις φλόρες από την μία πλευρά, thank you.
πάρα πολύ στο Κωνσταντινούπολη και εμείς το πρόγραμμα να κρεμιστούν τα σπίτια που βλέπετε, δεν θα γίνει ο δρόμος. Εκείνο δεν ήταν πολλά περισσότερα. Το ίδιο πράγμα λέει και αυτός, γι' αυτό λέει δεν αφήνουμε άδεια. Γιατί αν μπαίνει ένας, δεν ξέρουν όλοι και μπαίνουν. Να πιω τον καφέ μου λίγο, τότε καφέ προλάβω. Merak etme, onlar eğlenceyi duyunca giderler ki. Sabahtan seyiriyorlar, o zaman deli değil. İşsizlik abi de, işsizlik. Bana anlatma.
ve fotoğrafçıydı ki yani bağlı, bağlı yapılabilir şey yani. Tamam evet, dedim ben biliyorum şunu diyorum. Hemen sevindim. Aslında niye ya? Çünkü o seni çok kovuyordu. Evlendiğiniz zaman üçüncü şey düğün olacak. Onun düğünü. Üçüncü. Bizimki de merak İlk karısı Türk. İki çocuğu var. İkinci Yunan. Ondan şey boşanmak üzere. Ondan aslında çocuk aynı. Var mı? Ve üçüncü olan şey ben olacağım. Ακριβώς τα αριστερά μας περνάμε τα ραχάτ, τους ραχάτ βαξέδες. Είναι τα κινητήρια, ένα από τα καλύτερα σημεία, δυστυχώς όμως έχουν γεμίσει και τα βιώσουν και σε πάρα πολλά σημεία, δεν έρχονται μόνο πλέον οι πλούσιοι. Και φτάσαμε στο ύψος των καστρών. Στα τουρκικά ονομάζονται Ρουμελίχισαρε, είναι τα κάστρα της Ρωμιλίας, γιατί οι Οθωμανοί την Ευρώπη την αποκαλούσαν Ρούμελη, η πλευρά των Ρωμιών, και την Ασία, την πλευρά της Ανατολής. Εκεί θα δούμε απέναντι σε λίγο και τα κάστρα της Ανατολίας. Τα κάστρα αυτά γίνανε ένα χρόνο πριν την άλωση, το 1452, από τον Μωάμεθ τον Πορφυρή, τόσο εδώ, όσο και κάτω στα στενά των Δαρδανελίων, ας πούμε των Βυζαντινών, που πιθανόν μπορεί να ερχότανε από τη Μαύρη Θάλασσα ή από το Αιγαίο πίσω μας. Για ένα διάστημα χρησιμοποιήθηκαν σαν φυλακές, ενώ τα τελευταία χρόνια είναι υπαίθριος χώρος συναυλιών. Η Χάρης Αλεξίου με την αντίστοιχη της η Τουρκάλα της Σεζέν Αξού, όπως και ο Γιώργος Νταλάρας, έχουν δώσει επανειλημμένα συναυλίες σε αυτόν εδώ τον χώρο με ιστορική σημασία και εφάμιλης ομορφιάς ακριβώς πάνω εδώ στο Βόσπορο. Εδώ που βρισκόμαστε θα φτάσουμε σε λίγο και στη δεύτερη κρεμαστή γέφυρα του Βοσπόρου. Α, καθίστε, βγει. Ο Κιμ. Ω, τι κάνει. Όσο πιο κοντά γινότανε.
φιλοξενείται η λέξη των καθηγητών για διάφορες δηλώσεις και ότι οι καθηγητές έρχονται από την Ασία μπορούν κιόλας να διανυκτερεύσουν. Η περιοχή ονομάζεται Κιουλουτζού. Εδώ στο παρελθόν υπήρχε μόνο πράσινο, βασάνια. Μια περιοχή που ερχόταν πάρα πολύ Βρετάνοι για τα κυνήγια τους. Φτιάξανε λοιπόν άλλο ένα μαλακάκι, το ζητούσε ο πατέρας, αυτό που περνάμε μπροστά μας, να μπορούν να έχουν και μια ανυπέρευση, καθώς ήταν η περιοχή εδώ μακριά από τα κυρίως ανάμφορα που είδαμε πολύ μπροστά μας. Ο 19ος αιώνας θεωρείται η έκδοση εποχή του Βοσπόρου, καθώς τότε επιλέγουν σαν όνειμη κατοικία πρώτα οι Βρετάνοι, έχουμε ήδη χιλιάδες Έλληνες μέχρι τις χιλιάδες χρονιά, πάρα πολλούς πεζίριδες, αλλά και τους οι οποίοι έχουν τα χρήματα και αποφασίσουν να εγκατασταθούν να μείνουν εδώ στην περιοχή. Σε λίγο θα βρεθούμε και άλλο ένα γνωστό σπίτι, παιδιά, όχι το πρώτο, το μακρύ, το τρίτο, το διόρροπο, εκεί που είναι οι κολόνες, είναι το σπίτι της Γιουμούς από το γνωστό έργο «Τα ασημένια ζεγάρια». Βέβαια τα σπίτια αυτά δεν είναι τον ίδιο των πρωταγωνιστών. Καταλαβαίνετε πως χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες διάφορων Σύριας. Αν είχαν αυτά τα σπίτια που χρειαζόταν καν να δουλέψουν. Μιλάω πάλι στο λόγο. Άλλο ένα παλιό παλάτι, το αμαξία στα χρήματα ανακαινήθηκε και σήμερα χρησιμοποιείται για διάφορες εκδηλώσεις και σαν ένα τμήμα ενός σχολείου. Το παλάτι αυτό ανήκε στην καθηγητή Σουλτάνα, στην αδερφή του Σουλεϊμάν, τη Μεγαλοπρεπή. Αφού στη συνέχεια ο Σαββαζή έκανε το ένα, ο Σαββαζή έκανε το άλλο, τους είναι τέλος πάντων αυτός ο Σαββαζή. Ο Σαββαζή είναι ο μέγας ευεργέτης της Τουρκίας. Όπως ήταν ο Ωνάσης κάποτε για την Ελλάδα, έτσι ήταν και ο Σαββαζή. Ένας άνθρωπος που έβγαλε μόνο το δημοτικό, καθόρισε όμως να φτιάξει μια αυτοκρατορία πίσω από το όνομά του. Ήταν ένας άνθρωπος όμως που είχε επιχειρηματικό πνεύμα και μνημόνιο. Κατά κάποιο τρόπο που δούλευε ήταν πολύ διαφορετικός. Ποτέ δεν κρατούσε το 100% των μετοχών για τον ίδιο. Ένα 5% το άφηνε στους εργαζόμενους του, ώστε να βρίσκουν κίνητρα να δουλεύουν και μοιραζόταν τα διάφορα κέρδη. Με αυτόν τον τρόπο, κέρδλα είναι από πίσω του. Η αυτοκινητοβιομηχανία Toyota, ακόμη και η Carrefour, η γαλλική αλυσίδα σούπερ μάρκετ, δεν είναι γνωστή στον ελληνικό κόσμο. Το 45% ανήκει στον ίδιο. Περνάμε λοιπόν και δύο φήμιμες βίλες που ανήκουν στην οικογένεια Σαββαζή από τα πάνω 20 σπίτια που διαθέτει στο Βόσπορο. Είχε μια τυχεία όμως. Το παντρεύσανε με την ξαδέρφη του για να μην φύγει η περιουσία έξω. Στο γάμο εκείνο γεννηθήκαν δυο ανάπηρα παιδιά. Όταν πέθανε ο Σαββαζή, φρήνησε όλη την ηλικία για τον μεγάλο αυτό άνθρωπο. Ακόμη και σήμερα πολλές υποτροφίες, αλλά και ανάπηρα παιδιά χαίρουν προστασία από τα ιδρύματα του Σαββαζή. Μπροστά μας στη Χαράδρα πάλι θα έρθει να είναι κάποια σπίτια κόκκινου και κίτρινου χρώματος. Ο πλούσιος σύλλογος των γιατρών θα έρθει σε αυτά και τα πούλησε στους πλούσιους γιατρούς. Καταλαβαίνετε ότι όσο και να σας έλεγα για το πώς μπορούσα πραγματικά λίγα και να αποτυπώσει να αρχίσει η νομορφιά τη πόλη. Πολλά τραγούδια γράφτηκαν και ένα από τα καλύτερα θα το αφιερώνω.
πίσω από την Κωνσταντινούπολη και να το μετατρέψει σε στρατιωτικό μουσείο. Όλη η περιοχή ψηλά μέχρι το λόφο που βλέπετε να κυματίζει η τουρκική σημαία ανήκει στο στρατό. Όσο και αν λέμε ότι η Τουρκία έχει δημοκρατία, ακόμη ο στρατός είναι αυτό που έχει τη μερίδα του λέοντο. Το παλάτι αυτό έγινε για τη βασίλισσα Βικτωρία. Η Βικτωρία ήρθε να περάσει τις καλοκαιρινές της διακοπές και 5 ύψος 1,160 κιλά και έμεινε 3 χρόνια σε αυτό εδώ το παλάτι που της το έκανε δώρο ο Σουλτάνος. Έχει μέσα 24 δωμάτια, 4 σαλόνια. Είναι γνωστό όμως το χαμάμ του από τα πιο γνωστά στην Οθωμανική περίοδο. Το γεμίζανε λένε με γάλα και βάζανε τα χανουμάκια να κάνουν μπάνιο, να έχουν γυαλιστερή επιδερμίδα και τις παραλάβει ο Σουλτάνος. Καλά περνούσαν οι Σουλτάνοι. Περνούσαν. Ε? Στην Αγγλία, στην Κύπρο, λόγω του μεγάλου έρωτα της Βικτωρίας με τον Αμπτούλ Αζίζ. Είδες η τρίχα πώς έρθει το καράβι. Α, αυτό είναι αλήθεια. Έτσι ακριβώς έγινε. Και εδώ σας είπα στον Τολμά Παπτζέ, θα σας τα πω μετά, περιμένετε, κάντε υπομονή. Ανεξήγητο δεν είναι τίποτα. Πάντως, τώρα είστε όλοι ξεκούραστοι, δεν μπορείτε να πείτε. Yeah. Εγώ είπα τώρα θα είστε ξεκούραστοι, τσακίστε μένα. Σας καλώ το βράδυ. Θα βγούμε. Δεν μιλήσαμε τον Αλέκο, πότε να πούμε, απόψε ή αύριο. Απόψε μόνο αύριο. Τους άλλους τι ώρα είναι, 6. 9 η ώρα προλαβαίνουν όλοι να ξεκουραστούν. Yeah. Γιατί αύριο θα είναι και κλειστές αγορές, αύριο ψώνια τελευταίο βράδυ, τελικά θα ψωνίσει και το ζώο. Φτάνουμε σε επίσης μια πολύ γνωστή περιοχή, Κουσμπουντσούκι ονομάζεται, συνοδήλευμα ξύλινων παραδοσιακών σπιτιών. Όπως προχωράει το πλοιάριο στα αριστερά μας, θα δείτε έναν μιναρέ. Θα δείτε από κάτω δύο τρούλους. Ο ένας ο τρούλος έχει την ημισέλινο. Ο άλλος ο τρούλος έχει τον σταυρό και από πίσω υπάρχει το καμπανακιό. Σε μία αυλή, δύο θρησκείες, δύο λαοί, εδώ και αιώνες τώρα, μαζί.
αριστερά μας τα παλιά τα κτίρια που βλέπετε είναι παλιά καπνομάγαζα. Σήμερα στεγάζουν την Ακαδημία Θεάτρου και Κινηματογράφου που υπάρχει εδώ στην πόλη. Σκούταρι ονομάζεται σήμερα, στατιστικά η Σκιουδάρ. Εδώ λοιπόν στην περιοχή του Σκούταρι, μπροστά μας θα δείτε εκεί που βρίσκεται ο Γερανός σε λίγο, γίνονται κάποια έργα που έχουν ξεκινήσει εδώ και 2 χρόνια. Πρώτη φορά που ενώθηκε η Ευρώπη με την Ασία στο Βόσπορο ήταν όταν ο Βαρίος θέλησε να περάσει τα στρατεύματά του και τα παρέταξε πάνω στα πλοία του. Δεύτερη φορά έγινε πολλούς αιώνες μετά, το 1973 με την πρώτη κρεμαστή γέφυρα και όπως είπαμε υπάρχει άλλη μία, η δεύτερη του Μωάμεθ. Τρίτη φορά που θα ενωθεί η Ευρώπη με την Ασία, ακριβώς στο σημείο που έχουμε μπροστά μας τους Γερανούς και θα βγαίνει απέναντι στην ευρωπαϊκή πλευρά, στο ύψος που είναι η Αγία Σοφία, υπάρχει υποθαλάσσια σύραγγα του μετρό. Θα ενωθούν λοιπόν τα μετρό της Ευρωπαϊκής.
κοντά να βγάλουμε και εκεί, βγάλουμε. Και όποιο είναι. Για να βγάλεις ένα φωτογραφία, πρέπει να πας εκεί παραπέρα. Let's not show.